Το σπάνιο φυσικό περιβάλλον της Πρέσπας αποτελεί την αφορμή και τη βάση του πυλώνα περιβάλλον και μαζί με τους πυλώνες της οικονομίας και της κοινωνίας συνθέτει ένα καινοτόμο μοντέλο ανάπτυξης για την περιοχή. Θες να σου πω την ιστορία της Πολυπρέσπα. Η Πρέσπα είναι μία από τις σημαντικότερες περιοχές στην Ευρώπη για τη βιοπικιλότητά της. Έχει πολλά είδη φυτών, ζώων, οικοτόπων. Έχει ένα μοναδικό περιβάλλον. Αυτό οφείλεται σε πάρα πολλούς παράγοντες. Τη γεωλογία, τη θέση, το γεγονός ότι η λίμνες είναι από τις αρχαιότερες στην Ευρώπη. Είναι πολύ περισσότερο από ένα σκηνικό η Πρέσπα. Είναι το σύνολο αυτού που έκανε η φύση και αυτού που έκανε ο άνθρωπος. Αυτή ακριβώς η σχέση φύσης και ανθρώπου είναι το αντικείμενο του Πολυπρέσπα στον τομέα του περιβάλλοντος. Μέσω δράσεων περιβαλλοντικής διαχείρισης και δράσεων αγροτικής ανάπτυξης που λαμβάνουν υπόψη την προστασία των φυσικών πόρων, επιδιώκεται η προστασία του σπάνιου οικοσυστήματος. Στον υγρότοπο της Μικρής Πρέσπας, η Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και τους κατοίκους, προχώρησε σε δράσεις διαχείρισης μεγάλης κλίμακας. Η απουσία ανθρώπινες σχέσεις οδήγησε στο να έχουμε μια μεγάλη επέκταση του καλαμιώνα στα ρηχά σημεία της λίμνης. Όταν καλυφθεί αυτή η περιοχή, η ρηχή περιοχή, με πολλή βλάστηση, τότε το φως του ήλιου δεν μπορεί να εισχωρήσει βαθιά και έτσι δεν μπορεί να παραχθεί ζωή. Έτσι τα ψάρια δεν έχουν καθαρούς χώρους για να πάνε να γεννήσουν και τα πουλιά δεν έχουν χώρους για να τραφούν. Να διώξουμε το άλογο, μην περάσει έτσι ή δεν σας πειράζει? Το άλογο. Ξεκινήσαμε λοιπόν με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και την καθοριστική βοήθεια του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, ο οποίος μας έδωσε το κατάλληλο εργαλείο. Διότι τα παραδοσιακά μέσα πλέον, όπως είναι τράχτερ, χορτοκοπτικά, δεν επαρκούσαν. Έπρεπε να πάρουμε αμφίβια μηχανήματα και αποφασίσαμε ότι πρέπει να επέμβουμε και να καθαρίσουμε όλον αυτόν τον καλαμιώνα και αυτή την βλάστηση που αναπτύσσεται στα ρηχά σημεία της λίμνης. Και όχι μόνο να καθαρίσουμε, γιατί έτσι βοηθάμε σαν να ρίχνουμε λιγότερα θρεπτικά υλικά στη λίμνη, μειώνουμε τον ευτροφισμό, αλλά να απομακρύνουμε αυτή την βιομάζα και να τη δώσουμε στους κτηνοτρόφους να χρησιμοποιηθεί ως ζωοτροφή. Κύριος Νίκος, λήψη πρώτη. Καλησπέρα και από μένα. Καλώς ήρθατε στην Πρέσπα. Γίνεται μια διαχείριση του καλαμιώνα περιφερειακά της λίμνης. Πρώτα ξεκινάει με την εταιρεία, έχουν ένα μηχάνημα που κόβουν τα καλάμια και παίρνουμε τη μάζα χόρτου που μας δίνουν. Μπαίνουν τα γελάδια σε αυτά τα κομμένα και κρατάνε πολύ χαμηλά τη βλάστηση του καλαμιού για το καλό του περιβάλλοντος γύρω από τη λίμνη. Η λίμνη αυτή έχει πάρα πολλά να μας δώσει και μας τα δίνει καθημερινά. Και μακάρι να έρθουν και άλλοι κτηνοτρόφοι, αυτός ο τόπος μας χωράει όλους. Να πούμε τώρα μία τα ονόματα όλων των ζώων. Πάμε στα κορίτσια. Πάμε στα κορίτσια. Έλα. Αυτή είναι η τρελάρα μας. Ο φίλος μου ο Μιχάλης, την Ναταλία, αυτή η μικρή εδώ είναι η Ναταλία. Έχουμε την Ασπασία, έχουμε την Όλγα. Όλα έχουν ονόματα. Οι παππούδες μας είχαν αγελάδες και νεροβούβαλους. Μετά γυρίσανε στα μικρά ζώα, στα πρόβατα και διώξαν τους νεροβούβαλους με τις αγελάδες και είχε αγριέψει αυτό το μέρος. Ήρθε το πρόγραμμα και έκοψε τις αγκαθιές, καθάρισε αυτό το μέρος. Με το που καθαρίζει το καλάμι και το ψαθί, έρχονται και ρασίζουν και τα ψάρια. Είναι ένα καλό σημάδι για να μην χάσουμε το πλούτο της λίμνης μας. Το κάνανε οι παππούδες μας και εμείς πρέπει να το συνεχίσουμε. Πρέπει να το παραδώσουμε στα παιδιά μας. Φεύγοντας από την παραλίμνια περιοχή, στον κάμπο των Πρεσπών, κυριαρχεί η καλλιέργεια φασολιού, για το πόντισμα της οποίας χρησιμοποιείται νερό από τη λίμνη. Είναι όμως αυτή η καλύτερη πρακτική, τόσο για τις καλλιέργειες, όσο και το περιβάλλον. Πάμε. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, εφαρμόσαμε ένα πρόγραμμα εφιούς γεωργίας για δύο καλλιεργητικές περιόδους και συμμετείχαμε 6 βιοκαλλιεργητές.
Συνήθως όταν βγαίνουμε από το χωράφι και έχουμε μαζέψει, έτσι πάμε. Ακούς τον ήχο για να δεις πόσο ξέρω είναι. Στην περιοχή των Πρεσπών έχει 12.000 αρδευτικά στρέμματα. Αυτή τη στιγμή η άρδευση γίνεται με τον τρόπο της κατάκλησης. Δηλαδή βγαίνει ένα πρόγραμμα και είσαι υποχρεωμένος, μπαίνεις στη σειρά και ποτίζεις. Αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα στο χωράφι, γιατί είτε θέλει νερό είτε δεν θέλει, για να μην χάσεις τη σειρά, θα πρέπει να πας να ποτίσεις. Το φασόλι γαργά πρέπει να το ποτίζεις όταν χρειάζεται, δηλαδή μην το αφήσεις πολλές μέρες απότιστο. Όταν το ποτίζεις πολύ, κυτρινίζει. Άμα το αφήσεις απότιστο, αρχίσει να ξεραίνεται και μετά το ξαναποτίσεις, το έχεις χάσει. Γι' αυτό και χρησιμοποίησαμε τους αισθητήρες για δύο καλλιεργητικές περιόδους, το οποίο μας βοήθησε, μπαίνοντας μέσα σε μία εφαρμογή, να μπορώ να ελέγχω από το σπίτι μου αν το χωράφι θέλει πότισμα ή δεν θέλει. Λοιπόν, εδώ βρίσκεται ο αισθητήρας, ο οποίος με βοηθάει, μπαίνοντας μέσα στην εφαρμογή. Θέλω να ξέρω τι υγρασία έχει το χωράφι. Επιλέγω, βλέπω την υγρασία. Μπορώ να κρίνω αν θέλει πότισμα ή δεν θέλει πότισμα το χωράφι. Σε συνεργασία η εφαρμογή με την Stagdin που δημιουργείται αυτή τη στιγμή και ελπίζουμε σε 1-2 χρόνια να εφαρμοστεί στην περιοχή, θα με βοηθήσει να ελέγχω πολύ καλύτερα το χωράφι μου. Μπορώ να ελέγξω την υγρασία, τη θερμοκρασία, θερμοκρασία αέρα, δάφους. Έτσι, ούτε αφήνω το φυτό για πολλές μέρες απότιστο για να στασιαριστεί, ούτε κάνω αλόγιστη χρήση νερού και έτσι εξοικονομώ φυσικούς πόρους. Αυτό. Σένια, με μπέδεψες, με μπέδεψες. Στο μοντέλο της ήπιας τουριστικής ανάπτυξης, με βασικό μέλημα τη διαφύλαξη των φυσικών και πολιτιστικών αξιών του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών, υλοποιείται η αναστήλωση του νερόμυλου Αγίου Γερμανού, που ήταν και το έναυσμα της συνεργασίας του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος με το Πολυπρέσπα. Ένα από τα κυριότερα ζητήματα που συζητήσαμε ως κοινωνία ήταν αν θα θέλαμε παλιές δραστηριότητες ή παλιά κτίρια ή παλιά μνημεία να τα αναστηλώσουμε και να τα έχουμε μαζί μας στο σύγχρονο κόσμο. Έτσι αποφασίσαμε να αναστηλώσουμε τον παραδοσιακό νερόμυλο του Αγίου Γερμανού με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στην πρώτη του φάση. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό, γιατί πια δεν συζητήσαμε την αναβίωση ενός μουσείου μιας παλιάς παραδοσιακής δράσης. Συζητήσαμε την αναβίωση μιας ανθρώπινης δραστηριότητας, η οποία θα γίνει στον σύγχρονο κόσμο. Δηλαδή, θέλαμε και θέλουμε και προσπαθούμε να αναστηλώσουμε το νερόμυλο, τόσο λαμβάνοντας υπόψη τις περιβαλλοντικές διαστάσεις, γιατί δίπλα στο ποτάμι ζει ένα ενδημικό είδος πέστροπας. Το νερό που χρησιμοποιούμε δεν το χρησιμοποιούμε μόνο για το χωριό ή τον νερόμυλο, αλλά το χρησιμοποιούν μια σειρά σημαντικών οικοτόπων ειδών φυτών. Και να χρησιμοποιήσουμε το νερόμυλο με στόχο να γίνει ένας λειτουργικός μήλος, ο οποίος θα αλέθει αλεύρι, θα μπορείς να πλένεις την νεροτριβή και ο οποίος θα μπορεί να λειτουργήσει ως ένα μουσείο νερού με στόχο να μας ενημερώνει πια για τη σχέση του νερού με τον άνθρωπο. Και να μην είναι ένα απλό αναπτυξιακό εργαλείο για την περιοχή. Να πάμε να ξεβουραστείτε, πάμε στον επόμενο. Άντε βρε εσείς. Τι λέτε τώρα, ο καθένας θα, άμα δει, σε λίγο θα τα λες εσύ. Γιατί όποιος μένει εδώ εμπνέεται. Το περιβάλλον ενός τόπου είναι ένας πολυσύνθετος οργανισμός. Γι' αυτό και όσον αφορά τη στήριξη του προγράμματος Πολυπρέσπα, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος επέλεξε μια κυκλική αντιμετώπιση, πάντα με τη συνεργασία της Εταιρείας Προστασίας Πρεσπών. Δες και μάθε περισσότερα για τις αντίστοιχες δράσεις σε κοινωνία και οικονομία στα υπόλοιπα επεισόδια της σειράς.
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Επικεντρώ ο άνθρωπος.